Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εκ των προτέρων, όχι ότι διαφωνώ με όσα είπατε από την αρχή της συνεδρίας σας. Και καταλαβαίνω τώρα ότι η δική σας ερώτηση είναι έχει ιδιαίτερη σημασία. Αυτές τις μέρες έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας που τους εκπροσωπείτε εσείς ως Λαϊσαίος. Θα κοιτάξω να είμαι εντός του χρόνου, αν τον υπερβώ κατάτι. Λοιπόν, δείξτε μια ανοχή. Ναι. Όντως, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση αφορά τα ζητήματα, τα προβλήματα, τα οξυμένα προβλήματα, αν θέλετε, που προκύψαν από τους πρόσφατες ισχυρούς σεισμούς, τόσο στους Δήμους Τρνάβου Ελασσόνας, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, αλλά και στους όμορους Δήμους άλλων Θεσσαλικών νομών, όπως το Δήμο Φαρκαδόνα στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, στον Παλαμά, Δήμο Παλαμά και στα χωριά αντίστοιχα, όλων αυτών των Δήμων, να μην τα αναφέρω και για οικονομία χρόνου. Έτσι λοιπόν, η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πλέον οι κάτοικοι των περιοχών αυτών και ειδικότερα, αν θέλετε, των χωριών που ήταν και στο επίκεντρο του σεισμού, αναδεικνύουν μια σειρά υπαρκτών, κύριε Πρόεδρε, άμεσων και πιεστικών προβλημάτων που θα συνεχίσουν να υφίστανται και το επόμενο διάστημα. Παρά τις εξαγγελίες, φυσικά, της κυβέρνησης, της περιφέρειας, των Δήμων. Και αυτό διότι τα μέτρα στήριξης των σεισμόπληκτων οικογενειών που ανακοινώθηκαν δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες που έχουν να κάνουν πρωτίστως με την πλήρη αποζημίωση των ζημιών, τη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων αντίστοιχα, ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά και να επανέλθουν σε μια φυσιολογική ζωή όσο αυτό είναι δυνατόν το επόμενο διάστημα. Στη βάση λοιπόν αυτής της κατάστασης που διαμορφώθηκε, οι ερωτήσεις προς τον και στην κατεύθυνση των πιο ενεργειών θα προχωρήσει ο Υπουργός, η κυβέρνηση, ώστε να αποζημωθούν 100% οι ζημιές, το κόστος για παράδειγμα νοικοδόμησης των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων που έχουν πληγεί, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς δηλαδή να αποκλειστεί κανείς από τις πληγέντες λόγω ενδεχομένως γραφειοκρατικών ή νομικών ερμηνεών, να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον δάνεια για αυτές τις δαπάνες, να δοθεί 100% αποζημίωση για τον εξοπλισμό, τα εμπορεύματα ή και τις ζημιές επαγγελματιών και γεωργοκτηνοτρόφων. Αντίστοιχα, να υπάρξει μέρημνα σταθερή για την σύντηση, την περίθαλψη όλων των σεισμόπληκτων, να προχωρήσουν άμεσα οι καταγραφές και με ενίσχυση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών σε προσωπικό, ούτως ώστε σε σύντομο διάστημα να ολοκληρωθούν όχι τόσο η πρώτη φάση, αλλά κυρίως η δεύτερη φάση των ελέγχων των κτηρίων. Παράλληλα, να προχωρήσουν όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι άμεσα οι κατεδαφίες των ετοιμόρυπων κτηρίων. Αντίστοιχα, οι μονάδες υγείας, κυρίως στο κέντρο υγείας Ελασσόνας και στο κέντρο υγείας Τρνάβου, θα πρέπει να ενισχυθούν, που ούτως ή άλλως υπάρχουν προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας διαχρονικά, αλλά ειδικά αυτή την περίοδο με αυτά τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω του σεισμού στους κατοίκους των χωριών της ευρύτερης περιοχής, αν θέλετε, είναι επιτακτική ανάγκη ενίσχυση σε προσωπικό των μονάδων υγείας. Αντίστοιχα, μια σειρά από οικονομικά μέτρα που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να δρομολογηθούν για αναστολή πληρωμών στη ΔΕΗ, την ίδρυση, στην τηλεφωνία, στα δημοτικά τέλη. Αντίστοιχα, τα χρέη προς τις τράπεζες που θα πρέπει κατά τη γνώμη μας και την εφορία που θα πρέπει να παγώσουν, να καταργηθούν έμφυα και τέλος επιτιδεύματος. Αντίστοιχα, η απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, και επιδότηση αυτών από το κράτος. Και αντίστοιχα η εξασφάλιση ενός εισοδήματος για να καλύψουν άμεσες ανάγκες, όπως για παράδειγμα 1.000 ευρώ ένα επίδομα πρώτης ανάγκης για όλους, αυξημένο αντίστοιχα επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, τους ανέργους που έχουν υποστεί ζημιές από τους σεισμούς, αντίστοιχα φυσικά και στους επαγγελματίες που κλείσαν επιχειρήσεις. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται, κύριε Υπουργέ, γενναία χρηματοδότηση των Δήμων και της περιφέρειας φυσικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου με τις καταστροφές που έχουν συμβεί, γιατί δεν φυσικά
κύριο, κυρίαρχο, αν θέλετε, είναι οι κτηριακές υποδομές, κυρίως δηλαδή στα σπίτια, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από μικρές ή μεγαλύτερες, αν θέλετε, καταστροφές που έχουν υποστεί και δημόσια κτίρια, σχολεία εν προκειμένου και άλλα δημόσια κτίρια. Οι καταγραφές προχωρούν και τα στοιχεία συνεχώς, ο αριθμός δηλαδή συνεχώς αυξάνεται, αλλά αντίστοιχα υπάρχουν και μια σειρά από προβλήματα, καταστροφές αν θέλετε, σε υποδομές, δίκτυα, οδικά, γέφυρες και πάει λέγοντας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ο σεισμός δοκιμάζει τις αντοχές όλων, αλλά ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα σε αυτόν τον σεισμό και επομένως όλοι νιώθουν μια γροθιά για να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές συνέπειες, τουλάχιστον τις υλικές που άφησε πίσω του, και ενώ εδώ την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, όλους τους πολίτες, φυσικά τους εθελοντές, τους οποίους όλους ευχαριστώ. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στους σεισμόπληκτους. Στο πρώτο κυβερνητικό κλιμάκιο πήγε την ίδια μέρα, το απόγευμα στην περιοχή. Πήγα εγώ, πήγε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, πήγε η αρμόδια Υφυπουργός Υγείας για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Όλες τις ημέρες λοιπόν από το σεισμό μέχρι και σήμερα ήμασταν δίπλα στους πληγέντες. Θέλω εδώ να πω δύο βασικά πράγματα τα οποία είναι διδάγματα από τέτοιες περιπτώσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η άμεση καταγραφή των ζημιών ώστε να έχουμε μια γρήγορη αποζημίωση των πληγέντων. Φροντίσαμε με τους δημάρχους της περιοχής να πάμε γρήγορα σε μια πρώτη εκτίμηση, χωρίς να περιμένουμε τα τεχνικά δελτία που προβλέπονται, και να δώσουμε 900.000 στους τρεις δήμους που επλήγησαν για τις πρώτες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, ώστε να δουν τα πρώτα χρήματα βοήθειας από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους πληγέντες. Έχει μεγάλη σημασία εδώ να σημειώσω ότι με επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, αλλά και τους δημάρχους και άλλων δύο δήμων, του Παλαμά αλλά και της Λάρισσας, θα προχωρήσουμε σε αντίστοιχη κίνηση και για τις περιοχές που αναφέρατε, κύριε Λαμπρούλη, προκειμένου να στηρίξουμε και αυτούς τους πληγέντες. Μεγάλη σημασία έχει επίσης ότι πέραν της κοινωνικής προστασίας, που είναι η άμεση ανακούφιση, να τελειώσει ο δεύτερος έλεγχος από τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών αλλά και των εθελοντών του ΤΕΕ, προκειμένου, όπως ξέρετε, να έχουμε την οριστική καταγραφή ποια σπίτια είναι κατοικήσιμα και ποια όχι, ώστε να προχωρήσουν άμεσα επισκευές. Κάτι που τελειώνει πολύ γρήγορα. Το άλλο στοιχείο που έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία είναι πώς πρέπει οι δήμαρχοι να είναι πάντα σε συνεργασία με την περιφέρεια για να μπορέσουν να κάνουν τα έργα υποδομών που απαιτούνται, ώστε να μπορούν να μείνουν σε ανθρώπινες συνθήκες αυτοί που δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους. Και εδώ πράγματι κινηθήκαμε πολύ γρήγορα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση για να γίνει η χωροθέτηση του χώρου, να πάει η ρεύμα, να πάει νερό, να σχεδιαστεί η αποχέτευση, προκειμένου να μεταφερθούν οι οικίσκοι, και από την Τρίτη που μας έχει περάσει, συνεχώς τοποθετούνται οι οικίσκοι και τροχόσφαιτα στην περιοχή για να μένουν όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους λόγω του σεισμού, σε ανθρώπινες συνθήκες. Τώρα, όσον αφορά τα σχολεία. Ένα θέμα που φαινόταν πολύ δύσκολο να επιληθεί, λύθηκε άμεσα. Και θέλω την ανοχή σας λίγο εδώ, κύριε Πρόεδρε. Το σχολείο στο Δαμάσι ήδη καταδαφίζεται από χτες. Αν πει κανείς ότι μέσα σε μια εβδομάδα ένα σχολείο το οποίο είχε πάθει τόσες ζημιές θα καταδαφιζόταν για να χτιστεί ένα νέο, μάλλον θα γελούσε. Και όμως αυτό έγινε. Βρέθηκε προσωρινή λύση για τους μαθητές. Θα στεγαστούν στο νατοϊκό στρατόπεδο που είναι κοντά και έχει το διεθνές σχολείο. Βρέθηκε λύση για να κατασκευαστεί από την αρχή με ιδιωτική συνεισφορά το σχολείο στο Δαμάσι, και αντίστοιχες ενέργειες έγιναν και στα άλλα σχολεία, είτε με συστέγαση, είτε με αντιμετώπιση σε άλλο σχολείο το οποίο ήταν κενό. Παράδειγμα, στο Ζάρκο, στο νομό Τρικάλων, στο Δήμο Φαρακαδόνας, υπήρχε το πρόβλημα με το σχολείο εκεί και βρέθηκε η λύση στο γυμνάσιο, το οποίο ήταν κενό και λειτουργεί ως μουσείο, με κάποιες εργασίες γρήγορες και με τη συμβολή και του κυρίου Σκρέκα και τη δική μου, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και φυσικά του ΑΣΠ, να προχωρήσουμε γρήγορα. Άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα και για τη στέγαση των μαθητών μας. Όσον αφορά τα θέματα που θίγεται και στην πρωτολογία σας αλλά και στην ερώτησή σας για τη στεγαστική συνδρομή, και ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Καραμαλής, και εγώ προσπαθούμε συνεχώς να πούμε στους πολίτες ότι έχουν τη δυνατότητα της επιδότησης ενοικίου, προκειμένου να στεγαστούν προσωρινά μέχρι να αποκατασταθούν οι κατοικίες τους, αλλά έχουν και τη δυνατότητα μετά για την αποκατάσταση των ζημιών με 80% χρηματοδότηση από την πλευρά της πολιτείας και 20% άτοκο δάνειο. Καταλαβαίνω ότι ζητάτε 100% αυτό που είπατε πριν, αλλά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει 80% τη συμμετοχή της πολιτείας και 20% το οποίο φυσικά είναι το άτοκο δάνειο για τους πολίτες. Όσον αφορά ζητήματα που έχουν με τις ευρύτερες υποδομές, οι πρώτες γέφυρες που είχαν κάποιες ζημιές αποκαταστάθηκαν. Η γέφυρα στο Βλαχογιάννη, σε συνόηση με την περιφέρεια, θα προχωρήσει και θα ενταχθεί σε έργο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να γίνει.
Και οτιδήποτε άλλο εισχυτίζεται με το οδικό δίκτυο, με την παρέμβαση του Υπουργείου Υποδομών, θα αποκατασταθεί και αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας άκουσα με προσοχή, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζω, ήσασταν στις περιοχές όπως και εμείς τις προηγούμενες μέρες, αν θέλετε, από την πρώτη μέρα και κλιμάκια του κόμματος, αλλά και δεκάδες φορείς περιοδεύαν τα χωριά, την περιοχή, αν θέλετε, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους, τη στήριξη τους πληγέντες, αλλά και έμπρακτα, μπορώ να πω, ήδη από την πρώτη μέρα. Σωματεία, συνδικάτα από όλη τη χώρα, όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, εμπράκτως καταθέσαν την αλληλεγγύη τους στους πληγέντες σε μια σειρά ζητήματα, άμεσα τουλάχιστον, που κρίναν οι ίδιοι ότι μπορούσαν να τους συνδράμουν. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα 1.650 κατοικίες, σπίτια δηλαδή, έχουν κρυθεί από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, μη κατοικίες, από τον πρωτοβάθμιο επισημαίνω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Βέβαια, υπάρχουν αρκετά τα οποία έχουν πλέον κατεδαφιστεί ήδη από το σεισμό. Επαγγελματικοί χώροι, 48 ακατάλληλοι από τους 130 και δημόσια κτίρια, ενώ και τα σχολεία φυσικά μέσα, αλλά και άλλα δημόσια κτίρια, μέχρι στιγμής 65. Έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολικός σχεδιασμός στην κατεύθυνση των παρεμβάσεων. Δεύτερον, είπατε, σας άκουσα και για την επιδότηση ενοικίου. Ανεξάρτητα το αν ξεκίνησε ή όχι, που δεν ξεκίνησε, αλλά δείτε τώρα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι να βρουν να νοικιάσουν σπίτι, στον Τύρναβο, στην Ελασσόνα? Υπάρχει ένα ζήτημα εξέβρεσης. Όμως, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να είναι οι κάτοικοι, δηλαδή των χωριών, ιδίως του Δαμασίου, Μεσοχωρίου και των άλλων φυσικά. Θέλουν να είναι κοντά στο χωριό τους, να είναι κοντά στα χωράφια και στις κτηνοτροφικές μονάδες. Η ενασχόλησή τους είναι αγροτοκτηνοτροφική. Δεν υπάρχει άλλο. Εκτός αν κάνουμε ροκάματα περιστασιακά σε κάποιες βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής. Άρα λοιπόν, εδώ τι θέμα, πώς άμεσα τουλάχιστον ή με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να βρεθεί και βρέθηκε είναι ποιο, η οικίσκη. Εντάξει, ακούμε τον Περιφερειάρχη να λέει για 120 οικίσκους. 120 οικίσκοι, συγχωρείτε, δεν φτάνουμε τίποτα. Για εκατοντάδες κόσμο, εννοώ για όλα τα χωριά, δεν είναι μόνο φυσικά Δαμάση, Μεσοχώρη. Αν είναι αυτός ο αριθμός, εδώ χρειάζονται περισσότεροι. Και φυσικά, μια σειρά από μέτρα που βάζουμε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, που μπαίνουν στην ερώτηση, που έχουν να κάνουν και με μέτρα οικονομικής ανακούφισης των πληγέντων, που είναι σημαντικό, γιατί θα τα βρουν όλα αυτά μπροστά τους. Και βέβαια, λέμε, κύριε Πρόεδρε, ότι σήμερα και η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρουν ακριβώς τη δυνατότητα λήψης μέτρων πρόληψης, γιατί πρέπει να βγάζουμε και συμπεράσματα. Και από αυτό το σεισμό, εξάλλου η χώρα μας είναι σεισμογενής περιοχή, υπάρχει τεράστια εμπειρία διαχρονικά, δεν είναι μόνο αυτός ο σεισμός. Έτσι, όλη η χώρα έχει υποστεί καταστροφές από σεισμούς και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν τα επιστημονικά, τα τεχνολογικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση κυρίως της πρόληψης και στην κατεύθυνση δηλαδή αύξησης της ανθεκτικότητας των κατασκευών και από την άλλη να βοηθήσουν στην εξέβρεση, αν θέλετε, στην υλοποίηση των οργανωτικών μέτρων ελαχιστοποίησης των συνεπειών ενός σεισμού, πριν, κατά άλλα και μετά το σεισμό. Και αυτά τα μέτρα, κύριε Πρόεδρε, αν ληφθούν, αν λαμβάνονταν, αλλά και αν ληφθούν, ικανοποιούν την ανάγκη ελαχιστοποίησης του σεισμικού κινδύνου. Συνεπώς, εδώ το ζήτημα, όχι μόνο με αφορμή αυτό το σεισμό, διαχρονικά το επαναλαμβάνω, είναι πολιτικό. Παίρνονται λοιπόν όλα εκείνα τα μέτρα, για παράδειγμα, που είναι αναγκαία για την ελαχιστοποίηση του σεισμικού κινδύνου στην Ελλάδα. Αν θέλετε, και με αφορμή τον σεισμό στη Θεσσαλία. Γιατί, για παράδειγμα, βάζουμε ρητορικό το ερώτημα. Πώς θα ήταν η κατάσταση ακριβώς της πληγής σε αυτές τις περιοχές, εάν υπήρχε έως σήμερα με έρημνα πρόληψη από το κράτος μέσω οργανωμένων αντίστοιχων υπηρεσιών προκειμένου να παρεμβαίνουν προληπτικά? Γιατί τα περισσότερα κτίρια, σπίτια, αν θέλετε, που κατεδαφίστηκαν είναι δεκαετιών πλήθυνα. Θα είχαμε λοιπόν τόσες εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και το ξεσπίτωμα εκατοντάδων, χιλιάδων ανθρώπων στην ευρύτερη, αν θέλετε, περιοχή? Ή αντίστοιχα, η ζημιά στα δημόσια κτίρια, στις υποδομές, στους δρόμους, στις γέφυρες κτλ., σε επαγγελματικούς χώρους, θα είχαν ελαχιστοποιηθεί? Εμείς λέμε ναι. Γιατί στο Δαμάσι αυτό που είπατε είναι μια πραγματικότητα, ναι. Αλλά το σχολείο είναι χτισμένο το 38. Αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη.
τι έλεγχοι γίναν, πώς γίναν, αν γίναν και αν ήταν αναγκαιότητα κάποια στιγμή να γίνει ένα καινούριο σχολείο. Αυτό λέμε πρόληψη και μέρημνα από τη μεριά του κράτους. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, προβάλλει κατά τη γνώμη μας αυτό, η αναγκαιότητα του κεντρικού σχεδιασμού και η δημιουργία ενός ενιαίου κρατικού φορέα, στελεχωμένου, εξοπλισμένου, με όλα τα μέσα ώστε να ελέγχει αλλά και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται εμπράκτως, βελτιώνοντας, θωρακίζοντας κτηριακές υποδομές, σπίτια, σχολεία, δημόσια κτίρια κτλ. Αντίστοιχα τα δημόσια έργα και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση για το λαό, αλλά η κάλυψη να υλοποιείται με κρατική χρηματοδότηση. Εμείς φυσικά δεν έχουμε αυταπάτες ότι στο σημερινό σύστημα μπορούν αυτά να προγραμματιστούν, να υλοποιηθούν, διότι αποτελούν κόστος για το κράτος, κατ' επέκταση για το κεφάλαιο που υπηρετεί το κράτος. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι αυταποσχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα και σε αυτή την κατεύθυνση τους καλούμε, των περιοχών κυρίως που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς, πέρα από τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουν, πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους των αγώνας, να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν μια ζωή με σιγουριά, αφού η ανάπτυξη, η πρόοδος σήμερα της επιστήμης και της τεχνολογίας δίνουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιηθούν, όπως είπα πριν, οι συνέπειες στη ζωή και την περιουσία του λαού που προκαλούν είτε σεισμοί, είτε αν θέλετε και άλλες φυσικές καταστροφές. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, κλείνω με αυτό. Αυτό που ζουν και οι πληγέντες στην περιοχή αυτή, αλλά και όσοι τα προηγούμενα χρόνια έχουν πληγεί από σεισμούς ή από άλλες φυσικές καταστροφές, είναι αυτό που λέμε η τεράστια αντίφαση ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για το λαό μας και τη σκληρή πραγματικότητα που συνοδεύει την επόμενη μέρα φυσικών καταστροφών. Και αυτό υπογραμμίζει και, αν θέλετε, αναδεικνύει τις τεράστιες διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, περιφερειακών αρχών, δημοτικών αρχών που αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες με τη λογική του κόστος-όφελος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.